Κυρία Υπουργέ, είναι χαρακτηριστικό από τις απαντήσεις σας ότι στα δύο πιο κέρια ζητήματα που ουσιαστικά υπαγορεύουν και την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος της δίχρονης προσχολικής αγωγής, δηλαδή τις υποδομές και τους μόνιμους διορισμούς, το μόνιμο προσωπικό, δώσατε πάρα πολύ αόριστες απαντήσεις. Από τη μια είπατε για τις υποδομές ότι δεν αφορά το Υπουργείο, βεβαίως η ευθύνη η κυβερνητική είναι ενιαία, από όσο γνωρίζω εγώ, και για τους διορισμούς είπατε ότι θα το εξετάσετε. Είναι λόγια, είναι φράσεις που τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για πάρα πολλά χρόνια εδώ από όλες τις κυβερνήσεις. Το επισημαίνω, είναι χαρακτηριστικό νομίζω στην απάντησή σας. Τώρα, για την κατάσταση που παραλάβατε, μια που είστε όπως λέτε 2 μήνες κυβέρνηση. Κοιτάξτε, 2 μήνες κυβέρνηση μπορεί να είστε, αλλά έχετε προλάβει να κάνετε αρκετά πράγματα, θα έλεγα, για τους επενδυτές, για το κεφάλαιο, για να προχωρήσουν οι επενδύσεις, για να απαλλαγούν οι μεγαλοεργοδότες, για παράδειγμα, από την ευθύνη τους απέναντι στους εργαζόμενους, τους εργολαβικούς εννοώ, για να απαλληφθεί ακόμα και εκείνη η ελάχιστη προστασία του βάσιμου λόγου των απολύσεων και μια σειρά μέτρα η δουλειά με τη συμφωνία με τους Αμερικανούς για τη νέα αμυντική συνεργασία. Έχετε λοιπόν 2 μήνες και έχετε πλούσιο έργο ήδη εκτελέσει σε άλλους τομείς. Εντελώς τυχαία αυτή η τομή, σε αυτούς τους τομείς δεν ανήκει η παιδεία και πολύ περισσότερο δεν ανήκει η προσχολική αγωγή. Είπατε, και εμείς πραγματικά δεν αμφισβητούμε την κατάσταση έτσι όπως την παραλάβατε, ότι ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Είπατε για 116 δήμους, τους οποίους φτάσατε στους 52. Εν πάση περιπτώσει, πιέσατε. Το ζήτημα είναι ότι δεν δώσατε καθόλου χρήματα, δεν χρηματοδοτήσατε αυτούς τους δήμους και νομίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα απαντήσετε. Ή αν δώσατε ελάχιστα, όσο γνωρίζω, στη Λάρισα για κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ που δεν φτάνουν. Εν πάση περιπτώσει, ο τρόπος με τον οποίο επιλύθηκε, όπως επιλύθηκε τέλος πάντων αυτό το ζήτημα, είναι, για παράδειγμα, στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης να έχουμε τμήματα των 24 νηπίων, στην Νικόπολη τα παιδιά να κάνουν μάθημα μέσα σε υπνοτήρια, στην Νίκαια να γίνονται αίθουσες, να κλείνουν οι διάδρομοι των νηπιαγωγείων, με ό,τι αυτό σημαίνει για μια περιοχή που πρόσφατα γνώρισε και ένα σεισμό εδώ στην Αθήνα και για τους κινδύνους δηλαδή απέναντι σε αυτά τα παιδιά, να κλείνονται ελεύθεροι χώροι σε κτίρια. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται επιτυχής ή ποιοτική υλοποίηση της προσχολικής αγωγής. Από την άλλη, κοιτάξτε, αυτή η εξαίρεση των 13 δήμων δεν είναι και τόσο αθώα. Θα θέλαμε να ακούσουμε εδώ την απάντησή σας. Πρώτον, γιατί αφενός προκύπτει μάλλον από αυτήν την εξαίρεση μια διαφοροποιημένη εικόνα, μια διαφοροποίηση στον χώρο της προσχολικής αγωγής. Έχουμε δήμους που εφαρμόζεται η προσχολική αγωγή. Έχουμε δήμους που δεν εφαρμόζεται καθόλου και έχουμε δήμους όπως σε αυτούς τους 13 δήμους που εξαιρέσατε, που λέτε εκεί, σύμφωνα διαβάζω από την ανακοίνωσή σας, ότι τα παιδιά που διαμένουν σε αυτούς τους δήμους μπορούν να ενταχθούν το φετινό διδακτικό έτος κατά το δυνατόν σε δομές προσχολικής αγωγής με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αυτό είναι από το δελτίο τύπου του δικού σας Υπουργείου. Κοιτάξτε, θα θέλαμε να ξέρουμε, να μας το πείτε έτσι με ένα καθαρό τρόπο για το πού το πάει η κυβέρνηση. Γιατί αυτό σημαίνει λειτουργία διπλού δικτύου της προσχολικής αγωγής και σε νηπιαγωγεία και σε παιδικούς σταθμούς. Κάτι που βεβαίως αρκετοί δήμαρχοι που υποστηρίζονται και υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία το διαλαλούν. Ή μήπως τελικά αυτή η μη εφαρμογή, διότι περί αυτού πρόκειται, της προσχολικής αγωγής, οθεί αρκετές οικογένειες στην ιδιωτική εκπαίδευση, μήπως αυτός είναι ο στόχος σας. Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείνουμε, για μας το ζήτημα της προσχολικής αγωγής, κυρία Υπουργέ, δεν είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε μονάχα σε σχέση με τις ανάγκες της εργαζόμενης μητέρας ή του εργαζόμενου πατέρα. Εμείς το θεωρούμε πριν απ' όλα ότι είναι δικαίωμα και ανάγκη του ίδιου του παιδιού για την ψυχοσωματική του, για τη συναισθηματική του, για την κοινωνική του, για την ολόπλευρή του τέλος πάντων ανάπτυξη. Κύριε Δελή. Από εκεί ξεκινάμε και γι' αυτό αυτή η ανάγκη θα πρέπει να καλύπτεται πλήρως και επαρκώς από την πολιτεία
Κάτι που βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, δεν έχετε σκοπό ούτε εσείς να κάνετε και να προσφέρετε για όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ.